που προκύπτει και πιθανόν θα έχουν και οι συμπολίτες όταν παρακολουθήσετε τη συνέντευξη αυτή, είναι ότι την αρχική σας εισήγηση τονίσατε το πρόβλημα αυτό και τον παραπάνω που έχουμε από συμπολίτες για την παράταση όσον αφορά τα δρομολόγια της και του Παπλιάς και στη συνέχεια μας ανακοινώσατε δύο νέες γραμμές και μάλιστα είπατε ότι αν την πρόθεσή σας, αν θέλει το θέμα να τις καλύπτει, ότι ο Δήμος θα καλύψει αυτές τις ανάγκες σταδιακά. Εδώ έχουμε μια αντίθεση. Από τη μία δηλαδή δεν η γραφειοκρατία και κάποια άλλα εμπόδια που προφανώς δεν αμφισβητούν ότι υπάρχουν και νομικά ζητήματα. Και από την άλλη, πώς αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να καλύψετε τα ήδη προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τα κινήσεις με την προσλήψη οδηγών, πώς θα μπορέσετε να προσθέσετε άλλες δύο νέες γραμμές με τρία δρομολόγια την ημέρα, εφόσον δεν δεχτείτε, επαναλαμβάνω το ΤΕΛ. Δηλαδή, έχουμε μια αντίθεση λίγο σε αυτά που είδα στην αρχή και σε αυτά που μας ανακοινώσατε μετά. Προφανώς έχουν και άλλη την απορία πώς θα γίνει αυτό. Δείτε, συνεχίζετε να βρίσκετε εμπόδια μπροστά σας, είτε είναι γραφειοκρατία, είτε είναι κάποιοι φορείς, είτε νομικά ζητήματα. Για να μην επανέλθω και ένα ερώτημα θέλω για το δημοτικό ιατρείο, να μας κάνετε λίγο πιο ζεστές, γιατί υπάρχουν κάποιες απορίες συνδημοτών, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να επισκεφθούν το δημοτικό ιατρείο και να του παραστούν αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρει, είπατε, ο γιατρός και ο νοσηλεύτερος που είναι εκεί, είπατε, να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το πρώτο ερώτημα θα απαντήσω εγώ, για το δεύτερο ο κύριος Μπρίζος και η κυρία. Κοιτάξτε, θεωρώ πως αυτά που είπα ήταν πιο εντάξει, όταν τα είπα πολύ σύνθετα και δεν έγιναν κατανοητά, όμως είναι ευκαιρία να τα πω πιο απλά. Η διαδικασία επέκτασης μιας υφιστάμενης γραμμής είναι διαφορετική από την διαδικασία δημιουργίας μιας νέας γραμμής. Η νέα γραμμή απαιτεί την απόφαση του Δημάρχου για τη δημιουργία και τη λειτουργία, αυτής της κυκλοφοριακής γραμμής και πρόσκληση προς τους υπάρχοντες φορείς εκτέλεσης δημοσίου συγκοινωνιακού έργου να πούν αν την καλύπτουν ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση προηγείται το ΤΕΛ. Εμείς δεν έχουμε να έρχομαστε να φάμε από το ψωμί των ανθρώπων και εν πάση περιπτώσει είμαστε αυτοί που είμαστε πάνω τους νόμους. Είπαμε λοιπόν ότι θα απλώσουμε στο επόμενο διάστημα ένα αριθμό γραμμών με αρχές και τομές από τις δύο αυτές γραμμές που αφορούν που είναι εδώ δημοτική συγκοινωνία σε δύο δημοτικές ενότητες, Ηρακλειδό και Δικαίου, που δεν έχουμε στοιχεία συγκοινωνία μέχρι τώρα. Και λοιπόν θα κληθεί το ΧΤΕΛ. Θα ανακοινώσουμε τη γραμμή και το ΧΤΕΛ θα πρέπει να καταθέσει να ψήνει αν μπορεί να την καλύψει ή όχι. Το ΧΤΕΛ πιθανόν να πει ότι την καλύπτει. Με γεια του, με χαρά του. Να μα πείτε ότι εγώ παιδιά δεν μπορώ να κάνω τρία δρομολόγια την ημέρα, δεν φτάνω τα λεωφορεία μου. Θα αναλάβω όμω να κάνω ένα δρομολόγιο. Εμεί θα καλύψουμε τα άλλα δύο δρομολόγια που είπαμε, αφού λέμε ότι θέλουμε τρία δρομολόγια. Μπορεί να τα καλύψει και τα τρία το ΧΤΕΛ. Με γεια του, με χαρά του. Εμεί θα θέλουμε όπου θα λειτουργούν και θα ελέγχουμε αν λειτουργούν οι γραμμέ στι ώρε και στι τάσει που θα υπάρχουν. Πάμε στην περίπτωση τώρα που λε ότι δεν αποδέχεται το ΧΤΕΛ. Είπα λοιπόν ότι υπάρχει προκήρυξη για του 11 νέους οδηγούς που εύχομαι να καλυφθούν ή τον αριθμό των λεωφορείων που πολύ εύκολα θα πει κάποιος που θα τα βρει. Η νομοθεσία λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε σε ενοικίαση λεωφορείων και οδηγών οι οποίοι θα εκτελούν το έργο για τον λογαριασμό της Κεκπαπιάς. Δηλαδή η Κεκπαπιάς θα νοικιάσει από την επιχείρηση Μάριος Παπαδημητρίου που κάνει μεταφορικό που έχει 10 πούλμαν, 3 πούλμαν, 5 πούλμαν, 8 πούλμαν με τις κατάλληλα και την αστική συγκοινωνία με τους οδηγούς που θα παρέχει και να κάνει το αυτό και το αριθμό της Κεκπαπιάς. Deadline. Χρονοδιάγραμμα. Αύριο θα πάει η πρόσκληση προς το. Το είπα για να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Θα περιμένουμε να πάνε. Αν μου πούνε το OK, θα πω άμεσα στην ανακοίνωση. Αν το ασύλο το σκεφτούν, μία-δύο μέρες. Μέχρι τέλος εβδομάδας. Ο στόχος να λειτουργήσει είναι από πότε, από τον Ιούλιο. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει από τον Ιούλιο. Τουλάχιστον το πρώτο 15ο ή το 20 Ιουλίου να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Οπότε ήμουν κατανοητό που θα λέγαμε. Η αγωνία είναι πραγματικά πού θα βρει λεωφορεία και οδηγού από δεν έχει. Το είπα όμω ότι έχω και δυνατότητα λύση. Που στο λύση προβλέπεται να πάω σε ενοικίαση, διαγωνισμό και ενοικίαση ή απευθεία ανάθεση, αν είναι μικρό το κόστο, στην εταιρεία Μάριο Παπαδημητρίου και να μου νοικιάσει 15 πούλμα και να κάνω δουλειά που κάνω. Όχι το Μάριο, έχει παράδειγμα. Το ρώτησε γιατί προφανώ κάποιοι θα πούνε. Μα δουλεύει. Θα πούνε μα δουλεύει με φίλα που δεν βρίσκει. Το άλλο πρόβλημα θα λέγαμε. Όχι, όχι. Να ξεκινήσω κάτι πριν
απαντήσω ναι, ναι, ναι. Την κοινωνική συγκοινωνία ναι. Για το ερώτημα. ο κοινοφελής χαρακτήρας της επιχείρησης μας δίνει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πάντα κερδοφόρα. Εάν χρειαστεί λοιπόν να κάνουμε εμείς αυτές τις γραμμές, λεωφορεία με οδηγούς θα βρεθούν, θα αραιώσουν κάποια δρομολόγια ακόμα και σε ώρες αιχμής μέσα στην πόλη. Εάν χρειαστεί να καλύψουμε την πραγματική ανάγκη των κατοίκων του ορεινού Ασφενδιού ή του Πηλιού, για παράδειγμα, ακόμα και αν είναι ζημιογόνη η γραμμή για την επιχείρηση. Εμείς έχουμε αυτό το δικαίωμα, έχουμε την πολιτική βούληση και θα το κάνουμε. Προέχει ο κόσμος δημότης, τον οποίο πρέπει να εξυπηρετήσουμε κάποτε. Το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Στο αραιώσουν, ξέχασε το δεν θα αραιώσουν μέσα στην πόλη. Έχει ένα τράκι, κυρία, πει μπάζει μας. Θέλω να πεις πάνω, στο ερώτημα αυτό, ότι μιλάμε για τις ιατρικές υπηρεσίες του Δημοτικού Ιατρείου, οι οποίες είναι όλες δωρεάν, επαναλαμβάνω, δωρεάν, χωρίς καμία αμοιβή από κανένα. Δεν θα βάλουμε ταμπέλες σε κανένα συνδημότη μας, θεωρώ όμως αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ανεξοπαθούντες, χρόνια νοσηλευόμενοι, χρόνια νοσήματα, συγγνώμη, ηλικιωμένοι. Αυτοί για μας πρέπει να προηγούνται. Το ερώτημα μου το έκανε ένα συμπολίτη, επειδή είναι ανασφάλιστο, γι' αυτό σα ρωτάω. Ανασφάλιστη. Άρα έχουν δικαίωμα και όλοι, αυτό. Όλοι. Όλοι. Ένα ερώτημα που θέλω να δώσω καταρχήν στον Δήμαρχο και να ξεκινήσω ως εξής. Ενώ καταραίει η υγεία στο νηστού Ιπποκράτη και αυτό γενικότερα όλη η κοινωνία το λέει, έστω για το Δημοτικό Ιατρείο φυσικά να καλύψει κάποιες ανάγκες και είναι σεβαστό από όλους και συγχαρητήρια γι' αυτό. Όμως θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα στον Δήμαρχο. Για το μεταναστευτικό, κύριε Δήμαρχε, η Δήμαρχη έχετε φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες. Για το νοσοκομείο, για τις καταστάσεις αυτές οι οποίες ταλανίζουν όλη την κοινωνία, για τον παιδίατρο που δεν υπάρχει εδώ και 5 χρόνια. Γιατί δεν κάνετε ως Δημοτικό Συμβούλιο κάτι, να πάρετε μια απόφαση και να συνεδριάσετε μόνο με αυτό, χωρίς 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά μόνο με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, το νοσοκομείο και γενικότερα την υποστηρίωση και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι θα ήθελα μια απάντηση, μου το έχουν πει πολλοί συμβολίτες μου αυτό, σε ό,τι αφορά αυτό. Γιατί ο Δήμος της ΚΟΣ δεν πρωτοστατεί στην επίλυση των προβλημάτων του νοσοκομείου. Καλό το Δημοτικό Ιατρείο, έχει να καλύψει πάρα πολλά προβλήματα σίγουρα, αλλά δεν αρκεί. Και να μην επανέλθω μετά, να θέσω και ένα ερώτημα στην κυρία Πή, να τη ρωτήσω για το κοινωνικό παντοπολείο της περιφέρειας, αν θα έχετε κάποια συνεργασία πάνω σε αυτό, μια και εσείς ουσιαστικά κάνετε κάτι παρόμοιο. Και σε ό,τι αφορά τα μαξίδια με τα άτομα με αμαία, επειδή γνωρίζουμε, οι πληροφορίες μας λένε ότι στις αποθήκες του Δήμου υπάρχουν ράμπες για αμαία, ξύλινες, ειδικές, όχι, δεν μιλάω για μαξίδι, μιλάω για ράμπες, γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα στην θάλασσα. Και επίσης, και για να τοποθετηθούν και οι συγκεκριμένες ράγες, αλλά και τα αμαξίδια, χρειάζονται και ένα βαδοσώστη, χρειάζονται και ειδικές τουαλέτες. Όλα αυτά προβλέπονται στο σχεδιασμό σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξαναπώ για το νοσοκομείο. Θα πρέπει να σας πω ότι από το 1993 έως το 2001, ειδικά την περίοδο, όπως αντιλαμβάνεστε, περίοδος παχαίων εγκλάδων, ως αντιπρόεδρος του νοσοκομείου, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τον τότε Δήμο και τους τότε Δήμους και κοινότητες, κάναμε μεγάλη προσπάθεια και εξακολουθεί η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κατανοήσουν οι έχοντες την υποχρέωση και την ευθύνη για αξιόλογες, αξιόπιστες και σοβαρές δομές υγείας στα νησιά μας ειδικά, να αντιληφθούν το πρόβλημα και να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Και δεν σας κρύβω ότι είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου, είτε με την κομματική ιδιότητα, είτε ως δήμαρχος της ΚΟ την περίοδο 7-10, είτε και τώρα, συμμετέχω σε άπειρες συσκέψεις, στις οποίες δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και οι δήμαρχοι της ΚΟ διαχρονικά και γενοτάρχες, θέτουν το πρόβλημα για τη δομή υγείας που υπάρχει στην ΚΟ.
με στόχους δύο. Πρώτος στόχος, και το λέω ξεκάθαρα προς όλους οι οποίοι μπορεί να ονειρεύονται ή να οραματίζονται ξενοδοχείο χιλίων, να νοσοκομείο χιλίων κλινόστιγων, την στελέχωση. Είναι το βασικότερο πρόβλημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή ή απασχολούσε και φαντάζομαι απασχολεί διαχρονικά τις εκάστοτες διοικήσεις του νοσοκομείου και την τοπική κοινωνία. Τη στελέχωση. Στελέχωση που είχε να κάνει ακόμα, αν θέλετε, και με ένα ανεδαφικό και δυσκίνητο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που βρήκαμε το 1993 και προσπαθήσαμε, κάναμε την πρώτη τροποποίηση, τη δεύτερη τροποποίηση. Μου φαίνεται τελευταία ξανά έκανα τροποποίηση, όμως μπορεί να προβλέπεται η ειδικότητα που να έχει τρεις θέσεις και άλλες ειδικότητες που είναι αναγκαίες και μάχημες, θα έλεγα, να προβλέπεται μία μονήρης ειδικότητα, δηλαδή, στην οποία ο χι γιατρός, όταν προκηρυχθεί η θέση, το σκέφτεται, άσχετα αν την καταλάβει ή όχι, για το πώς θα εγκατασταθεί εδώ και πώς θα λειτουργήσει. Θα λέω λοιπόν ότι υπήρξαν γιατροί οι οποίοι πέρασαν από εδώ, οι οποίοι σε ανύποπτο χρόνο, όταν απαγορευόντουσαν οι άδειες για να μην μείνει το νοσοκομείο χωρίς γιατρό, έλεγαν το πολύ απλό και ανθρώπινο. Αισθανόμαστε ότι είμαστε φυλακοί. Υπήρχαν γιατροί οι οποίοι θέλαν να πάρουν την οικογένειά τους και επί μήνες ολόκληρους δεν έπαιρναν άδεια, ειδικά το καλοκαίρι. Υπήρχαν γιατροί οι οποίοι θέλαν να πάνε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και επειδή ήταν μονήρης ειδικότητα δεν μπορούσαν να πάνε. Υπήρχαν γιατροί οι οποίοι δεν τολμούσαν να αρρωστήσουν. Άρα λοιπόν το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στο νοσοκομείο της ΚΟΥ είναι η στελέχωση. Σε ιατρικό, παραϊατρικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν πρέπει να υποτιμούμε καμία από τις ειδικότητες αυτές. Το έχω ζήσει από μέσα, έχω δώσει μάχες για το νοσοκομείο και ένα μεγάλο μέρος της επέκτασης του νοσοκομείου οφείλεται στην παρουσία του Αίγνους του Κώστα Θαλασσινού, τη δική μου και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε. Τότε δημιουργήθηκε η οφθαλμολογική κλινική. Τότε το παιδιατρική, τότε το, η αιμοκάθαρση, τότε έγινε, έγινε μια σειρά από κλινικές αλλά και προστάσεις. Και δώσαμε μάχες και όλες οι διοικήσεις στην Καλωδία δίνουν μάχες. Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται και δεν αντιλαμβάνονται τις προτάσεις που κάνουν όλοι οι δήμαρχοι και οι άνθρωποι που ζουν στις απομακρυσμένες και απομονωμένες νησιωτικές κοινωνίες σε σχέση με τη λειτουργία ενός νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο που στηρίζεται στον ηρωισμό και στον πατριωτισμό των γιατρών και των υπολείπων ειδικοτήτων που υπάρχουν εκεί μέσα, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή προκαλεί όχι απλώς την κούραση αλλά και την αγανάκτηση των πολιτών που δεν έχουν το απαραίτητο επίπεδο υγείας. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι είναι ήρωες οι γιατροί και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου με τις παρεχόμενες μέχρι σήμερα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Υστερούμε σε αρκετά πράγματα. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι, φταίνουν αυτοί οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να στελεχωθεί το νοσοκομείο της ΚΟΤ. Άρα λοιπόν η πρώτη κατεύθυνση στην οποία έχουμε επανειλημμένως παρέμβει και στα Υπουργεία διαχρονικά, επαναλαμβάνω, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση και όλη η τοπική κοινωνία αφορά στη στελέχωση. Δεν κατανοούν το απλό, κύριε Πολίτη, ότι ο γιατρός που θα πρέπει να έρθει, θα έρθει εδώ, θα πρέπει να έχει ειδικά, όχι προνόμια, ειδική μοριοδότηση. Θα έλεγα ότι ακόμα δεν είναι το οικονομικό το πρόβλημά τους. Είναι όμως η εξέλιξή τους. Και η εξέλιξή τους όπως έχει θεμελιωθεί δια του ΕΣΥ και δια του ακτινοσκληρωτικού κράτους, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Είπα προηγουμένως για γιατρούς που δεν μπορούσαν να πάνε σε εκπαίδευση. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Εάν προκηρυχθεί θέση επιμελητή Β στην ΚΟ, ο επιμελητής Β στην ΚΟ θα παραμείνει επιμελητής Β εφόρου ζωής, εκτός και αν προκηρυχθεί θέση αλλού, επιμελητή Α και την διεκδικήσει, οπότε θα φύγει. Δεν δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στον επιμελητή Β ή στον επιμελητή Α να εξελιχθεί λέγοντας ότι θα πας στην ΚΟ, στη Λίμνο, στη Λέρο, στην Κάλυμα, οπουδήποτε και θα έχεις αυτή την περαιτέρω εξέλιξη. Δεν έδινε τουλάχιστον και φαντάζομαι δεν δίνει μέχρι τώρα. Αποτέλεσμα. Έρχεται λοιπόν η γιατρός σαν δηλαδικού, παιδίατρος, μένει στο νοσοκομείο επιμελητής Β και μετά από δύο χρόνια που προκυρήσεται η θέση, θα έλεγα στην πατρίδα της κάπου, στη στερεά Ελλάδα ή κοντά που μπορεί να πάει εκεί και να πηγαίνει με το αυτοκίνητο στο σπίτι της, συμμετέχει και έχει τη δυνατότητα να φύγει από εδώ και να παραιτηθεί από εδώ, να καταλάβει τη θέση εκεί. Αυτό συμβαίνει συνεχώς.
Και συμβαίνει συνεχώς και θα συμβαίνει εάν δεν αντιληφθούν κάποιοι αυτά τα πολύ απλά τα οποία τους λέμε. Διαχρονικά όλοι οι νησιώτες. Εάν όμως υπάρχουν υπουργοί, οι οποίοι λένε στον Δήμαρχο ότι είσαστε υπάλληλες, μα τι πρόβλημα έχεις, μπορεί με το ασθενοφόρο σου να πας στο κέντρο υγείας Καλύμνου. Δεν αντιλαμβάνεται ο υπουργός ότι η αστυπάλληλα με την Κάλυμνος είναι δύο διαφορετικά νησιά. Δεν έγινε τώρα αυτό, για τις προηγούμενες εκλογές. Δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, αντιλαμβάνεστε πώς βλέπουν τα νησιά. Ερχόμαστε τώρα στη χτηριακή υποδομή. Οι χτηριακές υποδομές είναι εκ των νόμων που κάνουν προκειμένου και να αποσυμφορηθεί το κέντρο, αλλά και να λειτουργήσουν οι κλινικές που υπάρχουν και αυτές οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν σε ευρεπείς χώρους με τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές, προκειμένου να παρέχουν οι γιατροί το επιστημονικό τους έργο όπως πρέπει. Δυστυχώς, κάποιοι υποτιμούν την κόμμα. Την υποτιμούσαν και την υποτιμούν. Στην πρώτη μου επίσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου, ένας τότε γραμματέας διοικητικός του Υπουργείου, λέει: μα τι θέλετε να κάνετε, Καρολίσκα την κόμμα. Το Καρολίσκα δεν θέλουμε να την κάνουμε, και βέβαια γνωρίζετε πώς αντιδρούσα τότε. Το είπε και ο ηρεμός. Ο τότε φίλος μου υπουργός προσπάθησε να με ηρεμήσει, διότι ο άνθρωπος. Όχι απλά δεν ήξερε πολύ σκοτεινικό, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί το τι σημασία έχει για ένα νησί που θα το ξεχάσω εγώ την τον Ισηλικοκράτη. Που έχει το καλοκαίρι 1.000.000 διανυκτερεύσει, πώ θα μπορούσε να λειτουργεί την περίοδο εκείνη με ένα ορθοπαιδικό. Το κατάλαβε κάποια στιγμή ο υπουργό και άρχισε να αυξάνονται οι ορθοπαιδικοί. Απαιτείται λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση και Δήμου, προκειμένου να γίνει ένα νέο σύγχρονο χτηριακό συγκρότημα. Προκειμένου να υπάρξουν οι καταστάσεις που πρέπει να υπάρχουν. Είχα πει και εξακολουθώ να το λέω. Εάν μας δώσουν το OK, ο Δήμος της Κόρινθου θα ξεκινήσει μόνος του να το κάνει. Και το λέω αυτό γιατί έζησα πραγματικά ένα 20ήμερο το καλοκαίρι στο Θριάσιο Πεδίο, στο νοσοκομείο του Θριάσιο Πεδίου, όπου στην αυλή, για όποιον πάει εκεί, έχουν να μην πάει κανείς. Υπάρχει μια μεγάλη στήλη, η οποία λέει ότι το νοσοκομείο αυτό ξεκίνησε το 1988-1989 με πρωτοβουλία του Δήμου, εργασία των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών της περιοχής. Εντάχθηκε στα ΜΟΠ επί Ανδρέα Παπανδρέου τότε, ολοκληρώθηκε τότε. Εάν λοιπόν μας αποδεσμεύσουν και μας πούν κάντε αυτό το οποίο έκαναν οι Ιταλοί, δηλαδή αναλάβετε την πρωτοβουλία, βεβαίως θα ξεκινήσουμε εμείς. Το έχω πει και προεκλογικά και σε κοσμού να το λέω. Κάποιοι μου λένε, ο Αίμνης, ο Γιάννης Ιωαννίδης μου λέει ξεκίνα το και βάλει το θεμέλιο. Και μετά μην ξανασχοληθεί με τίποτα. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την ΚΟ. Δυστυχώς, ούτε αυτή τη δυνατότητα δεν έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Να πει ότι λέω παιδιά, εγώ έχω λεφτά. Θέλω να κάνω αυτό. Όπως είχα πει και το επαναλαμβάνω εδώ και ευχαριστώ πολύ μια και κάνω αυτή την εισήγηση, κυρία Πολίτου. Καταρχήν όλους τους φορείς. Μεταξύ των οποίων και το φορέα στον οποίο μπορέσαστε για τη βοήθεια που παρέχετε στο νοσοκομείο και στους ανθρώπους που παρέχουν υγεία, με τις προσφορές αλλά και την προσωπική προσφορά και τη συμμετοχή των μελών και των συλλόγων σε ποιάδες συλλόγων. Θα παραλάβω όμως και κάτι άλλο για κάποιους εντός και εκτός που επιμένουν. Ο μόλος, αυτό, το ένα, το άλλο, η επέκταση της μαρίδας κλπ. Το έχω πει και το επαναλάβω. Για να γίνει οποιαδήποτε επέκταση στο λιμάνι της ΚΟ, θα πρέπει να βρεθούν τα λεφτά. Τα λεφτά τα έχει το λιμενικό ταμείο, αλλά θα πρέπει να μεταφερθούν σε κωδικούς των Υπουργείων και από εκεί να ταμιεύουν τα λεφτά για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν το κάνει κανένας δήμαρχος, τουλάχιστον εγώ δεν θα το κάνω. Μου το είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης το 2008. Όταν είπα ότι έχω 2 εκατομμύρια στο λιμενικό ταμείο και θέλω να κάνω επέκταση. Να κλείσω όμως με το μόλο, γιατί πολλά ακούω για το μόλο και θεωρείται όλοι ότι μπορεί με το μόλο να αυξάνουν τα κρουαζιερόπλια. Δεν αυξάνουν τα κρουαζιερόπλια με το μόλο και δεν βοηθάει και σε τίποτα ο μόλος. Τα κρουαζιερόπλια θα αυξηθούν εφόσον η περιοχή θα ηρεμήσει, εφόσον οι μεγάλες εταιρείες βάλουν ξανά στο παιχνίδι η λεκάνη αυτή της Μεσογείου και του Αιγαίου. Και βεβαίως στο επόμενο διάστημα, την επόμενη λοιπόν 15ήμερο, θα γίνει αντίστοιχη συνέντευξη για το
την κουρασγέρα και την ανάπτυξη του παιδιού. Παρεμπιπτόντω να είπα αυτά για να έχετε και απαντήσει σε διάφορα δημοσιεύματα ή ερωτήματα. Πάντω, Δήμαρχε, δεν θα ήταν κακό να βλέπαμε ένα δημοτικό συμβούλιο να ασχοληθεί μόνο. Α, συγγνώμη, δεν το συγγνώμη, έχετε δίκιο σε αυτό. Σα το έλεγα αυτό ότι θα θέλαμε όλη η κοινωνία. Έχετε δίκιο σε αυτό και μάλιστα το είχα πει από πέρσι, αν θυμάστε. Να δει του εκλεγμένου πολιτικού που επέλεξε όλου εσά και την αντιπολίτευση. Να κάνετε κάτι δραστικό και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση για πολίτε, αυτό μην το ξαναδείτε αυτό. Γιατί για το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει και αντιπολίτευση. Όλοι υπάρχουν και όλοι έχουν τον ρόλο του. Όλοι έχουν τον ρόλο του. Θα έπρεπε όμω να κάνετε κάτι και εσεί επί του πρακτέου και όχι μόνο εσεί. Όλα αυτά καλά τα είπατε, όλα τα γνωρίζουν. Το θέμα είναι τι γίνεται, τι κάνουμε και εσεί ω Δήμαρχο έχετε την εξουσία να το κάνετε αυτό. Δεν λες πια την εξουσία, δεν λες ασύνες λέξεις αυτές. Έχετε εξουσία, το κάνετε. Λοιπόν, θα σας θυμίσω λοιπόν στους όλους ότι ξεκίνησα μια προσπάθεια πέρσι να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και στη συνάντηση την οποία δεν θα ήθελα να είμαι εγώ, εσείς, οι γιατροί και οι τοπικοί, ζητώντας από τους βουλευτές και τους διάφορους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής να είναι παρόντες. Δεν βρήκαμε κοινό κοινή μέρα συνεδρίασης και είναι μια εκκρεμότητα που υπάρχει. Συνάντηση όμως που να είμαστε πάλι εμείς μεταξύ μας και να λέμε τα ίδια και τα ίδια δεν πρόκειται να κάνουμε. Θα κάνουμε εφόσον μπορέσουν να είναι και κάποιοι να μας δώσουν απαντήσεις. Και χαίρομαι που το επαναφέρατε για να το επαναφέρουμε και εμείς και να δούμε πότε θα μπορέσουν να είναι όλοι παρόντες εδώ. Γιατί συναντήσεις, συζητήσεις, διαπιστώσεις έχουμε κάνει δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες και δυστυχώς κάπου κολλάμε πάντα. Κυρία Πολίτου, γράφεις για μένα που ήθελα να το πείτε, δεν γνωρίζω πραγματικά είναι θέμα τεχνικών υπηρεσιών, προφανώς είναι στις αποθήκες του Δήμου, δεν το γνωρίζω. Εάν χρειαστεί να προμηθευτούν και τα τουαλέτες χημικές ειδικές για ΑΜΕΑ μαζί με τις ράπες για το επόμενο καλοκαίρι, θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μελέτη, είναι όμως η δαπάνηση. Σίγουρα όμως δεν αφορά εμάς, η πρόσληψη είναι από ποσοστό. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος έχει προχωρήσει τη διαδικασία, προχωρούμε κάθε χρόνο και να αποκοστώσει το πω ότι γνωρίζω. Δήμαρχοι δεν παρουσιάζονται ή να αποβάλλουν και τα χαρτιά τους. Άρα ξεφεύγει την αρμοδιότητα μας. Κοινωνικό πρωτοκολλήριο. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει είναι όσα απαιτούμενο. Πάντα για το μικρόφωνο. Υπάρχει. Είναι όσα απαιτούμενο όμως για να γίνουν αυτές οι ράμπες ΑΜΕΑ. Το λέει και ο νομοθέτης ότι χρειάζεται από οπωσδήποτε να βαγωσώσει και χημικές τουαλέτες. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Χημικές τουαλέτες, ναι. Να βαγωσώστε, δεν μπορούμε να προσλάβουμε όσο κοινοφελεί στην εκκλησία γιατί ξεφεύγουν τον αρμοδιοτήτο μα. Κοινωνικό παντοπολείο. Το έμαθα, το επικροτώ. Φυσικά κάθε δομή που μπορεί να στηρίξει του ανθρώπου που έχουν ανάγκη είναι πρόσεκτη και θα βοηθήσει. Το έμαθα όμω και εγώ από τα μέσα μαζική ενημέρωση με δελτίο τύπου. Φαντάζομαι και ο Δήμαρχο. Επίσημη ενημέρωση ή να ζητηθεί η συνδρομή μα στο κοινωνικό παντοπολείο δεν υπήρξε. Να επισημάνω μονάχα ότι το 2015 βρεθήκαμε αρκετοί δήμαρχοι στην Αντιμάχεια, στην κοινότητα της Αντιμάχειας, παρουσία και εσάς, εμένα, την περιφερειακή υπεύθυνο της ιατρού νοσοκομείου, αρχιάτρου. Είχαμε θέσει τα προβλήματα και τα ζητήματα. Είχαμε θέσει και κάποιες πρωτοβουλίες και λύσεις θα μπορούσαν να απαλύνουν, ας το πούμε, το φόρτο εργασίας του νοσοκομείου κάτω στην ΚΟ. Πώς? Με τρεις αυτές κινήσεις. Πρώτον, να γίνει εγκατάσταση μόνιμη υποσταθμού ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της Αντιμάχειας, το οποίο θα εξυπηρετούσε γρήγορα, αποτελεσματικά σωτήρια. Και σωτήρια. Έτσι, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να βρούμε τον ασθενή, να βρούμε τον γιατρό, αλλά και αυτό να χρήζει. Άμεση ιατρική περίθαλψη, δευτεροβάθμια και αποδικευμένο γιατρό είναι εξίσου σημαντικό. Ή αν έχουμε καλό γιατρό, καρδιολόγο στο νοσοκομείο μα ή χειρουργό οτιδήποτε και δεν υπάρχει τρόπο μεταφορά του ασθενή από το ένα μέρο του νησιού στο άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνο κυλάει αντίστροφα για όλου μα. Έχουμε, αγαπητοί φίλοι, διασυρθεί, όχι μόνο στην κόρη. Πολλά παρτινόταν στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και νέοι άνθρωποι. Τι καταφέραμε σήμερα? Καταφέραμε να λέμε ότι ευτυχώς έχουμε ένα στενοχώρο το οποίο καλύπτει τρεις βάρδιες. Και χαιρόμαστε. Όμως, αγαπητοί φίλοι, σήμερα ο πληθυσμός της χώρας έχει αλλάξει. Το διάστημα, ξέρετε, τη σεζόν αυξάνεται γραπτή ο πληθυσμός. Δεν μπορεί να καλύψει το ένα και μοναδικό ασθενοφόρο όλες αυτές τις ανάγκες. Θέλει ο Θεός και κάποιοι άνθρωποι ζουν σήμερα. Δυστυχώς το λέω έτσι ομά.
Δυστυχώς το λέω έτσι ομάδα. Θα πάρω την ευκαιρία να σας πω ότι και εγώ έχω χάσει οικογενειακό μου πρόσωπο επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο να έρθει να το πάρει να το πάει στο νοσοκομείο. Επομένως όλα αυτά που λέτε τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι το τι κάνουμε για αυτά. Γι' αυτό και είπαμε ότι εσείς που έχετε την εξουσία, εσείς πρέπει να κάνετε κάτι για να. Η θέση μας. Όλος ο κόσμος να μην. Η θέση μας, κυρία Πολίτη, ήταν να υπάρχει υποσταθμός ΕΚΑΠ μόνιμα στο χώρο του κέντρου υγείας της Αντιμάχιας, το οποίο είναι αναξιοποιητό μέχρι σήμερα. Έτσι. Να υπάρχει στελέχωση περιστασιακά, να έρχονται ειδικευμένοι γιατροί και το χώρο της αιμοδοσίας και του εμπειρογυλογικού, ώστε να αποσυμφορήσουν το χώρο του νοσοκομείου μας. Αυτό και μόνο θα ήταν ένα. Το δεύτερο, αν θα μπορούσε να εφημερεύει επί 24ωρου βάσεως το κέντρο υγείας Αντιμάχιας με τους εκάστοτε γιατρούς του Τριγώνου. 24ωρου βάσεως θα εξέξεραν οι πολίτες στο Τρίγωνο ότι όλο το 24ωρο θα μπορούν να βρουν γιατρό εκεί μέσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι λίγα αυτό που σας λέω. Είναι απλά. Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση οικονομική. Αυτό δεν υπάρχουν γιατροί εκεί. Πού δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχει τόσο στην Καρδάμινα, δεν υπάρχει τόσο γιατροί. Είναι οριακά όλοι. Δεν ξέρω να πει δεν υπάρχει και λέω. Και εμείς μένουμε στα οριακά και γνωρίζουμε. Σας λέω μονάχα ότι κάνει 18 χρόνια εκεί γιατρός και γνωρίζω πολύ καλά τις ανάγκες στο Τρίγωνο. Σας λέω μονάχα ότι και ο αγροτικός ο γιατρός που είναι στην Κέφαλο, ο οποίος είναι δύο. Έτσι, τη χάνει ο ένας. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ένα στην Αντιμάχεια. Ο οποίος ο γιατρός μπορεί και εκείνος, σωστά μας είπε ο Δήμαρχος, μπορεί 30 μέρες το μήνα ο άνθρωπος να καλύπτει. Εποδενή. Θα τα παρατήσει, θα αποκτήσει και θα φύγει κι αυτός. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει με τον καρδιολόγο. Και ήρθαν προχτές κάποιοι και είπαν, χειροκρότησαν μονιμοποιήσεις κάποιων γιατρών. Ποιον γιατρό δεν θα πει την Πολίτη. Αυτοί που ήταν υπουργοί και του ονομάσαν τώρα ότι είναι μόνιμοι. Καλύψαν οι πάγιες θέσεις που ήταν μόνιμοι. Δηλαδή, οι γιατρός που ήταν σε ένα τμήμα στο νοσοκομείο και κάλυπτε κάποιες ανάγκες και ήταν με όποιο το τίτλο του μόνιμου, αλλά ήταν τέλος πάντων πώς ήταν εκεί μέσα, και τώρα την κάνανε μόνιμη και χειροκροτάμε, δεν κάλυψαν μεγάλη θέση. Οι ίδιες υπάρχοντες θέσεις κάλυψαν. Ο καρδιολόγος είναι ένας, κυρία Πολίτη. Μπορεί ο καρδιολόγος, παρότι όλες οι προσπάθειες των καρδιολόγων, των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, χειροκροτάμε και τους λέμε μπράβο, τη συγχαρητήρια. Αλλά αυτός ο γιατρός μπορεί 30 μέρες το μήνα να εφημερεύει. Σας λέω ειλικρινά ότι θα κάνει λάθος ο άνθρωπος. Εντάξει, να μην κάνουμε διάλογο. Η κυρία Πολίτη εκφράζει την αγωνία του μέσου του πολίτη. Δεν αντιλαμβάνεται μόνο ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε και πριν πάμε στην κυρία Λαδικού ότι οι ευθύνες που μπορεί να αναλάβει η Δημοτική Αρχή τις ανέλαβε πλήρως. Και για πρώτη φορά στην ΚΟ. Δημιουργήθηκε δημοτικό ιατρείο που στελεχώνεται και σε λίγο θα πλωθεί και στα, εάν μας επιτρέψουν και δεύτερο γιατρό και δεύτερο νοσηλευτή, θα πάει προς τα πάνω. Πρέπει όμως ως πολίτες της ΚΟ, και καλά κάνετε να τα βάζετε, αλλά να εγκαλείτε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε. Μέχρι εκεί όμως. Εάν μας αναθέσουν για την πρωτοβάθμια υγεία, ο Δήμος της ΚΟ είναι ικανός να αναλάβει και αυτή την ευθύνη. Και ας μην μας δώσουν πόρους. Αν και είναι της άποψης ότι όσο δίνουν αρμοδιότητες πρέπει να δίνουν και πόρους, εμείς μπορούμε. Με την ισχυρή οικονομική, με την ευρωστία την οικονομική που έχει αυτή την περίοδο ο Δήμος, να καλύψουμε τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας υγείας. Εκεί βεβαίως θα σας αλλάξει η ευθύνη μας. Θα περίμενα λοιπόν να εγκαλείτε την κυβέρνηση, η οποία υποσχέθηκε ότι θα καλύψει θέσεις γιατρών εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, και δεν ακούω κανένα να εγκαλεί την κυβέρνηση. Αν δω συνέντευξη ο κυβερνητικός, θα δείτε πώς θα τον εγκαλείσουμε. Δεν πρέπει να περιμένετε τη συνέντευξη να με καλέσετε εμένα. Πρέπει να με καλέσετε καθημερινά και να διορθώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Περιμένετε μια φορά να κάνουμε μια συνέντευξη να με καλέσετε για δημοτικά πράγματα. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ότι πολύ σύντομα θα γίνει αυτό το πράγμα. Και μετά από ένα χρόνο οι κυβερνητικοί λένε: Α, είδες λέει, πόσο δύσκολο είναι που δεν έρχονται. Μα πριν από ένα χρόνο κατηγόρησε τους άλλους γιατί δεν φέρνανε. Ως πού θα πάει αυτό το γαϊνό δανάκι. Και εν πάση περιπτώσει οφείλει ένας βουλευτής και ένας από τους λόγους που δεν θα είμαι βουλευτής ότι δεν μπορώ να λέω συνεχώς για εμένα. Για τα συμφέροντα του νησιού μου. Για τα συμφέροντα του νησιού μου θα έλεγα ότι δεσμεύτηκα ότι πρέπει να έρθουν 5 γιατροί, δεν ήταν άντε για εκεί. Έχει καλά ενδιαφέροντα η ζωή. Έχω και δουλειά να κάνω. Εκεί θέλουμε το ανάστημα των πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Κάνατε κίνηση. Ορίστε κυρία Αναστάτη.
Δεν θα είστε βουλευτής, δεν θα είστε δήμαρχος. Δεν είπα ότι δεν θα είμαι δήμαρχος. Το είπατε κάποια στιγμή. Είπα όταν κάποια στιγμή θα φύγω. Ο κάποια στιγμή θα φύγει. Είπα κάποια στιγμή θα φύγω. Είστε υποψήφιοι. Θα μείνει ψήφιο στην περιφέρεια και πούμε και αυτό. Λοιπόν, έτσι χαριτολογώντα το λέω. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις στα πολύ γρήγορα, επειδή δυστυχώς καθημερινά αυξάνονται οι. Περιφέρεια, συγγνώμη τώρα, μην πετά. Περιφέρεια θα είναι δύο φίλοι μου υποψήφιοι περιφερειάρχες, δεν μπορώ να πω λίγο τρίτο στη μέση. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον. Δύο και. Δυστυχώς καθημερινά αυξάνονται έτσι ακριβώς οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πλέον ανασφάλιστοι και θα ήθελα λίγο να θυμίσουμε ποιες είναι οι υπηρεσίες και που βοηθάει και η εκπορπιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν χορηγούνται κάποια βιβλιάρια, νοσηλείας, είπατε πριν για την ιατρική περίθαλψη και σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια, τα δύο νέα δρομολόγια στις δημοτικές ενότητες. Είπατε ότι είναι κυκλικές, που σημαίνει ότι θέλετε ο επιβάτης ουσιαστικά να σταματήσει ενδεχομένως και σε κάθε στάση. Σκέφτεστε κάποια κάρτα ημερήσια, hop on, hop off, προκειμένου να μπορούν να επισκεφθούν κάθε γειτονιά, τέλος πάντων που θα σταματάει το λεωφορείο. Ευχαριστώ. Τώρα κύριε Δεύτερο, να απαντήσω εγώ την ότι αν για τις κάρτες, εάν τη γραμμή θα την πάρει η αστική συγκοινωνία του Δήμου, okay, θα έχει όλες τις κάρτες που έχει και ο. Υπάρχει δηλαδή μια αστική πόλη, φυσικά. Για τα προηγούμενα που είπατε για του ανασφάλιστου και τι βεβαιώσει για τα φάρμακα, δεν έχω πρακτική κόπια. Είναι του Τμήματο Κοινωνική Πολιτική. Είναι τέλος ξεχωριστή η υπηρεσία. Πλέον με το ΆΜΚΑ του, ο κάθε ανασφάλιστος, ο κάθε πολίτης της χώρας μπορεί να πάρει σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, σε νοσοκομεία, σε δομή υγείας. Το ίδιο και στο δημοτικό ιατρείο. Αυτό που χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ξεχωριστά για τον καθένα και εφόσον υποβάλλει το αίτημα, είναι βεβαίως για τη δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη. Αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις, οικονομικές εισοδήματα κτλ. Έως τώρα είχαν αποκλείσει και μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, σε αυτούς που είχαν οφειλές προς το παλιό ΤΕΒΕ. Έχει ρυθμιστεί και αυτό τους τελευταίους δύο μήνες. Και όσοι από αυτούς είναι ανασφάλιστοι, αρκεί να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια, παίρνουν και αυτοί βεβαιώσεις για δωρεάν την φαρμακευτική περίπτωση. Άρα προσφέρουμε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και εκεί η υγεία. Το πιο σημαντικό, κύριε Λαδικού, είναι το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι στην ΚΟ, ανήκω και το είπα κάποια στιγμή στην εισήγηση μου, που προσπαθούμε να τους βγάλουμε στο φως. Δηλαδή να αντιληφθούν ότι είναι μέλη αυτής της κοινωνίας. Άνθρωπος ο οποίος δεν, όχι απλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει παρακάτω οικονομικά, ψυχικά, σωματικά κλπ. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πού θα απευθυνθούν για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Όλους αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους και δια της σημερινής συνεδέψεως αλλά και με την παρουσία και τη λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής τους παραλαμβάνει το κρίτο εφόσον τους βρούμε. Ανέφερε ένα παράδειγμα για μια συμπολίτησά μας που δεν έχει δυνατότητα προβλήματα κινητικότητας. Τους παραλαμβάνει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή αναλαμβάνει την υποχρέωση και όλη τη διαδικασία από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Από το απλό του να του βγάλει μία κάρτα και να έχει τις προσβάσεις που μπορεί να έχει για τις κάρτες του ανασφάλιστου και του ανθρώπου που είναι οικονομικά αδύναμος και να παίρνει το επίδομα κλπ. Μέχρι να κινήσει όλη τη διαδικασία να τον βοηθήσει να ετοιμάσει τα χαρτιά του, να του πει ότι δικαιούσε, μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία για να πάρει σύνταξη. Όλους αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής τους εξυπηρετεί και διαχειρίζεται το κάθε πρόβλημα, όποιο και να είναι αυτό. Με την βοήθεια και του προσωπικού που υπάρχει εκεί και των δομών του Δήμου, αλλά και των πάνω από εμάς δομών που είναι τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, η Επικεντρωμένη Δίκηση κλπ. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να έχει στο μυαλό του ο καθένας και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε συναντούσαν εμένα ή τον Α ή τον Β συμπολίτη και επίθετο αυτός να έρθει στην υπηρεσία του Δήμου, στην υπηρεσία της κοινωνικής μας πολιτικής και από εκεί ο υπάλληλος του Δήμου αναλάμβανε να διευκολύνει όλη τη διαδικασία προκειμένου αυτός ο άνθρωπος να απολάβει αυτόν που μπορεί να απολαύσει μια χώρα που μπορεί να του προσφέρει ό,τι μπορεί να του προσφέρει και ο οποίος μπορεί να του προσφέρει ο Δήμος. Και καλό είναι να το τονίζουμε αυτό και να το προβάλλετε όσο γίνεται ότι εάν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα, να πηγαίνουν εκεί. Είναι άκρος εμπιστευτική
και προσωπική η συνάντηση και η συνέντευξη του κάθε ανθρώπου που πηγαίνει εκεί. Κανείς, ακόμα και στα ρούχα, καταγράφεται αριθμός. Ο αριθμός 1, θέλουμε παπούτσια νούμερο 43, μπλούζα νούμερο large, παντελόνι νούμερο 48 κλπ. Και δεν γνωρίζει ο υπάλληλος που πηγαίνει και μεταφέρει τα πράγματα και τα φέρνει ποιος είναι ο νούμερο 1, νούμερο 32 ή νούμερο 152. Mm-hmm. Αυτό είναι το... θεωρούμε ότι είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου. Και ειδικά τώρα σε συναντά άνθρωπο στον δρόμο που έχει να κάνει μεροκάματο χρόνια, που μένει σε μπανκάκι, που μένει φιλοξενούμενος δεξιά και αριστερά, και να του λες, έλα ρε αδερφέ, έλα ρε φίλε, έλα αδερφέ μου, πάμε να δούμε εκεί, στο τέλος δύσκολα, αλλά πείθονται. Και όσοι πήγαν έχουν εξυπηρετηθεί. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ΚΟ να έχουμε αυτή τη δομή και να ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που η ζωή, οι συνθήκες τους έβαλαν στο περιθώριο. Αναφερθήκατε δύο φορές στην συνέπεια των προεκλογικών δεσμεύσεων που θα πρέπει να έχει μια δημοτική αρχή, ένας βουλευτής κτλ. Εν προκειμένου, πάμε λοιπόν στη συνέπεια των δικών σας προεκλογικών δεσμεύσεων. Προεκλογικά, στη συνεντεύξη σας λέγατε συνέχεια ότι θα πρέπει να μην νεκρώνει η πόλη, αυτό που λέγαμε πριν, να μην αδειάζει η πόλη από τις 10 το βράδυ. Δεν ακούσαμε τίποτα για επέκταση. Πώς το πούμε. Για τον, του ωραρίου. Όχι των γραμμών, των δρομολογίων. Το λεωφορείο, δεν το λέω. Το ωραρίο. Να μην. Να μην... Το δρομολογείο των λεωφορείων. Ναι. Αντί για 11. Ότι σήμερα είναι στις 11.30 ναι. Με τη δυνατότητα από πλευράς οδηγών και λεωφορείων και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόληψης των επιπλέον οδηγών θα επεκταθεί το ωράριο. Στις. Πέρυσι πόσο το είχαμε. Πέρυσι 12. Φέτος θα πάει μέχρι τις 2 το πρωί. Γιατί αυτό λέγατε προεκλογικά, γι' αυτό λέω σήμερα. Μέχρι τις 2 το πρωί. Άρα λοιπόν μόλις ολοκληρώ. Και αν δεν βρεθούν οι οδηγοί, ανομιγέννητο. Αν δεν βρεθούν οι οδηγοί, θα παρακαλέσουμε να επιστρατεύσουμε κάποιους και θα τους φέρουμε. Θα κάνουμε υπερορίες αυτοί που υπάρχουν, αν μπορούν οι άνθρωποι. Η δέσμευση θα ισχύσει δηλαδή. Από πότε? Μόλις κάνουμε τις προσλήψεις, γιατί τρεις φορές το είπα. Πώς θα το οδηγούμε, θα το πάρω το οδηγό εγώ το λεωφορείο, όπως έλεγε κάποιος ο Βασίλης ο Εξοπλητάς, ο οδηγός στον χώρο. Ναι. Καλό είναι να βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Το άλλο είναι η Ράια. Το άλλο. Έχει άδεια οδηγού και δεν διατίθεται. Όπως και ο κύριο Λοίζο κάνει εθελοντικά ιατρία, θα κάνει ο κύριο Πισικάκη στον οδηγό. Ναι. Το άλλο είναι η Ράια Νέα. Εκτός συνεντεύξεως. Η σημαία σας. Τι εκτός συνεντεύξεως. Θα τα ξαναπώ όμως γιατί. Να ρωτήσω κάτι, μια και είναι στην επικαιρότητα. Σας έχει σταλεί email. Θα κάνουμε και γι' αυτό συνεντεύξεως. Θα κάνουμε και γι' αυτό συνέντευξη. Το επόμενο διάστημα όμως, μια και το έθεσες ναι. Και επειδή τίθεται επανειλημμένος, θα το πω. Αυτή τη στιγμή στην ΚΟ πετούν πέραν των 5 εταιριών χαμηλού κόστους, μη συμπεριλαμβανομένων των εταιριών των μεγάλων TUI κλπ. Mm-hmm. Που μετατρέπονται σε χαμηλού κόστους κατά περιόδους και ανάλογα με την ζήτηση που έχουν στα αεροπλάνα. Και αυτό είναι βεβαιωμένο. Mm-hmm. Οι 5 εταιρείες που υπάρχουν στη θέση της Ryanair έχουν υπερκαλύψει το μεταφορικό έργο της Ryanair. Πιθανόν δεν πετούν από συγκεκριμένες περιοχές που πετούσε η Ryanair. Είναι ένα πρόβλημα. Εκείνο το οποίο δεν δέχομαι σαν πρόβλημα είναι το ότι μέσω αυτών των εταιριών ένας μεγάλος αριθμός έρχεται και δυστυχώς εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ή δεν ήμασταν έτοιμοι παρά το ότι το ανακοινώναμε έγκαιρα ότι θα πετάει η εταιρεία τάδε από την περιοχή τάδε, να απλώσουμε εμείς οι επιχειρηματίες και ίσως και ο Δήμος την προβολή και τη διαφήμιση των καταλυμάτων αυτών στις περιοχές αυτές. Και έτσι έρχονται πολλοί άνθρωποι ή υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη χασούρα από τις πτήσεις από συγκεκριμένους προορισμούς της Ryanair. Θα επαναλάβω και θα το λέω συνεχώς, ο Δήμος εξακολουθεί να είναι σε τακτική επικοινωνία με τη Ryanair. Τακτικότατη. Άρα δεχτήκατε email και απαντήσατε προφανώς. Στην πολιτική λέει ο Έμισος Χαραμαλής είναι πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και άλλα που λέγονται και δεν γίνονται. Μακάρι. Λοιπόν, είμαστε σε διαρκή επαφή. Και προσωπικά και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού. Δεν μπορούμε να πούμε και να ανακοινώνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είπα σε άλλη μια συνέντευξη εδώ και είπα να μην το θεωρήσετε ως πάσα ή ως βήμα της βουλευτικής μου πορείας, ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαμε πριν από 3 μήνες, 4 με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, οι 5 δήμαρχοι,
Με κράτησε ιδιαίτερο στο τέλος ο κ. Μητσοτάκης να μου πει ότι είχε συνάντηση με τη Ryanair και ότι από το 18, κάτι που το ξέραμε, θα κάνει πανεκκίνηση στην ΚΟ. Και του είπα, πρώτα δεν το γνωρίζω. Και έχουν κάνουμε κουβέντες. Και εξακολουθούμε να κάνουμε κουβέντες. Και μην αναρωτιέστε αν πήραμε email ή αν μέσω κάποιου πρώην συνεργάτη. Ναι, 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 ναι. Έχουμε επαφή και με τους ανθρώπους αυτούς συνεχώς. Και δεν πρόκειται να το αφήσουμε ποτέ. Ξαναλέω όμως. Κάτι το οποίο είπε ο Δήμαρχος του Μπόντρου, με τον οποίο θα έχουμε στο επόμενο διάστημα ξανά συνάντηση, για την γεωγραφική κατανομή των επισκεπτών μας. Είπε επιλέξει, και το βλέπουμε και εδώ, οι Ευρωπαίοι που έχουν έρθει στη ΓΟ έχουν πλέον έχουν φτάσει στο μέγιστο. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την αγορά και άλλο και άλλο και άλλο σε Ευρωπαίους, πρέπει να ανοίξουμε σε άλλες αγορές. Εάν λοιπόν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μας ανοίγουν άλλες αγορές, βεβαίως εμείς είμαστε παρόντες να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε και να κάνουμε. Εάν σε αυτή την κατεύθυνση κινηθούν και άλλες εταιρείες, θα το κάνουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια μουρμούρα, παρά το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε boom, άσχετα δεν το λέμε στις αφήξεις, ότι δεν υπάρχει κατανάλωση στα μικρά μαγαζιά. Και είναι γεγονός. Είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Και ειδικά στα τουριστικά μαγαζιά. Όχι τόσο τα εστιατόρια και τα μπαρ, αλλά στα τουριστικά. Από την άλλη, έχουμε κάτι πολύ θετικό και περηφανευόμαστε ότι έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους και ευτυχώς που υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι και στηρίζουν την αγορά. Μα αν κάποιος έρχεται 20-30 χρόνια στην ΚΟ, τι άλλο να ψωνίσει από την αγορά της ΚΟ? Πρέπει να πάμε σε κάτι πρωτότυπο. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Να βελτιώσουμε την αγορά. Να δώσουμε μια όθηση ήδη στην αγορά. Και έχω πει 10 φορές τουλάχιστον ότι εδώ είμαστε ως Δήμος να στηρίξουμε καινοτόμες δράσεις, να στηρίξουμε επιχειρηματικές, δυναμική επιχειρηματικότητα και νέες πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να λέμε συνεχώς ότι δεν έχουμε, το ξέρω, το βλέπω. Σας είπα, έχουμε ξεκινήσει, φαντάζομαι το έχετε μάθει, περιοδίες, πήγαμε στην Κανάρη, πήγαμε στην Αβέρο, πήγαμε στο Μαστιχάρι, αύριο θα πάμε στην Παλιά Πόλη, μεθαύριο θα πάμε στο Πυλί και αντιλαμβανόμαστε τους πολίτες. Δεν το έκανε κανείς μέχρι τώρα αυτό. Μόνο εμείς το κάναμε από το 2002 μέχρι το 2010 και το επαναλαμβάνουμε τώρα. Είμαστε καθημερινά πολίτες. Τα μηνύματα τα παίρνουμε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Ο βασικότερος τρόπος για να αυξηθούν τα έσοδά μας είναι να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Την εικόνα μας ως πόλη, ως χωριά, ως λειτουργία, ως ασφάλεια, ως εξυπηρέτηση κλπ. Βελτιώνονται αρκετοί συμπολίτες μας. Το σύνολο τους βελτιώνεται. Θέλουμε βήματα ακόμα. Είναι μια περίπτωση που είναι μεταβατική. Εγώ πιστεύω ότι και τον χρόνο θα είμαστε καλά τουριστικά και η εμπειρία η φετινή να μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε και άλλα βήματα. Ράιντερ, λοιπόν, να επαναλάβω και να το περάσουμε το μήνυμα. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Άλλασε και η υπεύθυνα, δεν το ξέρετε, ναι, της περιοχής. Ναι. Και με αυτόν είμαστε επαφή τώρα. Και φαντάζομαι κατά τις 22, να το πω και αυτό που θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα συζητήσουμε τηλεφωνικά ή θα βρεθούμε. Δεν το αφήνουμε. Γιατί θα πρέπει να το επιβεβαιώνουμε κάθε φορά. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό να το πούμε. Πολύ ωραία. Για τη φαρμακευτική δαπάνη ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λοΐζο, επειδή καλή δωρεάν κάλυψη, ιατρική κάλυψη, αλλά υπάρχει και το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης. Π.χ. εγώ είμαι άπορος, έρχομαι, μου κάνετε μια διάγνωση, από εκεί πέρα τα φάρμακα τι θα κάνω, θα πρέπει να βγω να ζητιανέψω? Έχουμε φάρμακα. Φαρμακείο, υπάρχει αποθήκη? Όχι. Κοινωνικό φαρμακείο? Όχι, όχι, μπορεί να καλυφθεί από το δημοτικό ιατρείο, ναι. Η θεραπεία εκεί μέσα θα είναι τελείως δωρεάν. Από εκεί και πέρα. Η συνταγογραφία φαρμακοποιείται στο ιατρείο εκεί, ναι. Και ο ασθενής, αυτός που μπορεί να πάρει τα φάρμακά του, αν έχει την πρώην επιφάνεια, θα είναι δωρεάν, έτσι. Αν δεν έχει ασφαλιστικό φορέα. Πάλι θα μπορεί να συνταγογραφεί τα φάρμακά του εκεί μέσα, ναι. Και θα μπορεί να πάρει τα φάρμακά του. Δεν υπάρχει ένα μικρό κόστος. Έτσι. Ό,τι λέει το. Συμμετοχή. Επιπλέον, να επισημάνω ότι ξεχάσαμε στην αρχή να πούμε πού βρίσκεται το δημοτικό ιατρείο. Επίσης, ποιες είναι οι ώρες που. Ναι. Το Δημοτικό Ιατρείο, λοιπόν, βρίσκεται στην περιοχή Χαρά Πασανικολάκη, Κανάρι και Οδός Υγείας. Όχι τυχαία. Λοιπόν, το ωράριο είναι 3 με 5 Δευτέρα, 5η και Σάββατο. Σάββατο είναι 9-11 το πρωί. 11, ναι, 9-11 το πρωί. Ωραία. Λοιπόν, για τα φάρμακα που είπες, Γιάννη, υπήρξε μια πολύ παραγωγική συζήτηση μεταξύ των μελών της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου και των υπηρεσιών για το πώς θα στήσουμε δημοτικό φαρμακείο. Καταλήξαμε, παρά το ότι έχει γίνει η προεργασία και η δομή και όλα αυτά και στα προγράμματα τα ηλεκτρονικά θα πάρουμε για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία του, ότι αν δεν υπάρξει μια περίοδος λειτουργίας το
του Δημοτικού Ιατρείου με μια στατιστική ανάλυση αυτών που έχουμε ανάγκη. Δεν μπορούμε να πάμε και να πούμε γενικώς και αμέσως να στείλουμε ένα δημοτικό φαρμακείο και μέσα εκεί στηβάζουμε φάρμακα είτε από αυτά που περισσεύουν από μένα είτε κάποια που αγοράζουμε εμείς και τα βάζουμε εκεί. Θα περιμένετε λοιπόν ότι μέσα στο 18 και το δημοτικό φαρμακείο θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη. Αν ήθελα το ζήτημα με την επέκταση των συγκοινωνιών, επειδή πέρυσι, αν θυμάστε, είχαμε ένα πρόβλημα πέρα από την περιφέρεια και επειδή δεν αναφερθεί και ήθελα να το θέσω, είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος των Ιδιοκτητών Ταξί, ο οποίος ήταν εναντίον της επέκτασης συγκοινωνίας. Και επειδή φέτος γίνεται πραγματικότητα, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, η επέκταση και στο αεροδρόμιο, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια διαβούλευση με τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, εάν δεν σας αγγίζει μέσα από αυτό το ζήτημα, επειδή ενδεχομένως να υπάρξουν και νομικά ζητήματα και είπατε ότι θα τα ξεπεράσετε, ή προσπαθήσετε να τα ξεπεράσετε, αν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία με τη Fraport που θα μπορέσει να, αν θέλετε, να συμμεριστεί τις αγωνίες ως ένας φορέας ο οποίος θέλει την καλή λειτουργία του, την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου με την δημοτική αρχή. Και δευτερευόντως, ένα ερώτημα, γιατί είχατε ανακοινώσει, όταν επισκεφθήκατε το Κοινοβούλιο, υπήρχε, μπορεί να είναι εκτός, αλλά πρέπει να το αναφέρω, υπήρχε μια σκέψη για αυτό το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με την κυρία Κρέτσου, η οποία Ιούνιο την περιμέναμε. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκο. Ήθελα μια απάντηση γι' αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το... συνεργασία με το ταξί. Το είπα και θα το παραλάβω. Ο Δήμος δεν έρχεται για να πάρει το ψωμί από το στόμα κάποιον άλλων συμπολιτών μας που θα ασκούν οποιοδήποτε έργο. Οι ενδοδημοτικές συγκοινωνίες θεωρώ ότι δεν αφαιρούν από την συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, όμως είναι κάτι που και με αυτούς θα συζητηθεί. Υπάρχει δηλαδή μια διαβούλευση. Βεβαίως. Εντάξει, δεν θα το πούμε αυτό το πράγμα και θα το συζητήσουμε. Δεύτερο. Το δεύτερο ερώτημα που έβαλες για τη Fraport. Fraport στο τέλος του τώρα την επόμενη εβδομάδα κάνει μια συνάντηση στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν θα μπορούμε να είναι εκεί, θα μπορούσε να είναι εκεί. Αν πήγαινα βέβαια θα λέγανε ότι γίνεται στο Λαγωνίσι Ριζόρτ, οπότε θα λέγανε ότι πάει δημόσιο σε διακοπές. Αλλά δεν πάω όχι γιατί θα το λέγανε, δεν πάω γιατί έχω άλλες υποχρεώσεις και δεν θα πάω. Είμαστε σε επαφή, σε συνεργασία και ήδη έχει προχωρήσει, αν δεν έχει υπογραφεί ακόμα, και η σύμβαση για την αποκομιδή των σκουπιδιών που μέχρι τώρα είπα δεν μας πλήρωνε και η Fraport δεν τα πληρώνει. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή συζήτηση και για την λειτουργία αλλά και για κάποιες υποδομές που πρέπει να ξεκινήσουν. Προσφάτως τους έκανα ένα μέμο, μια υπόμνηση ότι οι τουαλέτες στο αεροδρόμιο δεν είναι τουαλέτες και δεν μπορεί να έρθει να επαγγέλλεστε, να επαγγέλλεστε αυτά που επαγγέλλεστε και οι τουαλέτες όπως είναι στο υπόγειο κάτω είναι άθλιες. Γινόμαστε ρεζί. Κυρία Κρέσου θα είναι εδώ στις 15 Ιουνίου. Βγήκε και η είδηση. Προτιμήσαμε να πάει στη Λέρο όμως. Και θα γίνει συνάντηση στη Λέρο 15 Ιουνίου, την επόμενη, μεταξύ της κυρία Κρέσου, του Δημάρχου Λέρου, του Δημάρχου Κο και θεωρώ ότι θα είναι και ο κύριος Περιφερειάρχης. Για το ειδικό πρόγραμμα το νησιακό, των νησιών που επλήγησαν από το περιφέρειας, των νησιών που επλήγησαν από το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω αν θα προηγηθεί η επίσκεψη όπου και εκεί επιλέξαμε οι δήμαρχοι μεταξύ μας, όχι να έρθει στην ΚΟ που υποτίθεται ότι είναι στη Μυτιλήνη και εκεί η θέση είναι να πάει στη Χίο και όχι στη Μυτιλήνη. Άρα στις 15 του μηνός, όσοι έχετε χρόνο και διάθεση, μπορείτε να έρθετε στη Λέρο. Είναι λίγο δύσκολη συγκοινωνία από ό,τι βλέπω στη Λέρο, αλλά 15 του μηνός η κυρία Κορίνα Κρέτσου θα είναι στη Λέρο. Θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Βέβαια, θα γίνει η συνάντηση, μάλλον κάνει ανακοινώσει, δεν γίνεται. Εμείς θα πούμε αυτά τα οποία είπαμε και ακούσαμε. Ευχαριστώ.